φέτος, στη σημερινή αυτή μεγάλη γιορτή της πατρίδας μας, ενωμένοι εορτάσαμε αυτή την επέτειο, την διπλή γιορτή της Θεσσαλονικής και του έθνου μας, ξέροντας ότι στις παραδόσεις και στην ιστορία μας αντλούμε τη δύναμη για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να σταθούμε ως έθνος. Είμαστε σε μια περίοδο πολύ δύσκολη, ξέροντας ότι πολλές από τις επιρροές τις οποίες εμείς καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε δεν είναι εσωτερικές δυσκολίες, αλλά προέρχονται από εξωγενείς παράγοντες. Είμαι όμως αισιόδοξος ότι ακόμα και σε αυτή τη μάχη οι Έλληνες ενωμένοι, όπως και στο παρελθόν, θα μπορέσουμε να τα ξεπεράσουμε, γιατί άλλωστε οφείλουμε, διδασμένοι από το ένδοξο παρελθόν μας, να προχωρήσουμε τη χώρα εκεί που της αρμόζει, ιδιαίτερα για την νεολαία μας, μια νεολαία που της αξίζει τα καλύτερα, μια νεολαία που έχει δοκιμαστεί τα τελευταία 20 χρόνια από παράγοντες οι οποίες τους άλλαξε τις συνθήκες ζωής και την προοπτική τους. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι σε αυτούς τους νέους ανθρώπους μέσα από τα διδάγματα του ΦΕΣ να οδείξουμε τη χώρα εκεί που της αρμόζει. Χρόνια πολλά σε όλους και πάντα ελεύθερη η Ελλάδα μας, η Ελλάδα που δίδαξε όλους τι σημαίνει αγώνας και ελευθερία. Ευχαριστούμε.